Τι είναι αποτυχημένοι χρυσαυγίτες, ότι, ότι ο Άρης είναι η μικρότερη ομάδα. Πατριώτες, να πούμε. Λοιπόν, εντάξει, θα σου δείξουμε τον πατριωτισμό σου και εσένα όταν έρθει η ώρα. Που θα κάνετε εταιρεία στη Βουλγαρία, να πούμε. Για όλους εσάς, για όλους εσάς ο Λάκος έχει πολλές τρύπες. Σιγά ρε πατριώτες, παλιοί πασοξίδες. Θυμηθήκατε να γίνετε χρυσή αυγή γιατί δεν έχετε να φάτε κρατικό χρήμα. Πασοκουάν αθρεμένοι τώρα γίνατε πατριώτες. Πασοξίδες ήσουν. Πασοξίδες ήταν αυτοί. Πατριώτες είναι επειδή δεν έχει λεφτά που δώσουμε. Κάτσε να μιλήσουμε. Τεσσάρων τσοβόλες του Κουτσόγιοργες τώρα. Πατριώτες τώρα. Με μένα δεν μπορείς να τα βγάλεις. Με τον Αγγελωτό Σταυρό τώρα. Άκου τώρα, άκου τώρα. Εμείς και παλιοί πασοξίδες να είμαστε, φοράμε παντελόνια και βγαίνουμε και το λέμε και γίναμε χρυσαυγίτες. Γίνατε χρυσαυγίτες γιατί δεν είναι η μαμαλίκα τώρα. Άρα δεν έχει φάει τώρα το πασό. Τώρα που πηδάτε πατριώτες, αλλά η εταιρεία στη Βουλγαρία πηδάμε καμιά 15χρονη στο. Πώ το λέμε, στο Σαντάτσκι. Για μα δεν ακού και τον ακροατή σου. Λοιπόν, ακόμη δεν παίρνει τηλέφωνο. Άκου λίγο τώρα. Εμείς θα και σένα κολοτούμπες να το παίζουμε ψευτοαριστερή. Και μετά να τρέχουμε με το κόμμα του Καρατσαφέρη το καινούργιο δεν θα ήμασταν ποτέ. Έχουμε τα παντελόνια. Δεν έχω κόμμα κύριε. Πατρίδα δεν έχω. Θρησκεία δεν έχω. Έχω εκπομπή κύριε. Είσαι και φωτογραφισμένο στις πρώτες καρέκλες του κυρίου από το λαός. Λοιπόν άκου τώρα. Εργοδότης μου είναι κύριε. Μαμαλίκα κι εγώ. Εσύ όταν ήμουν πασόκ μαμαλίκα δεν είχε. Άσε τώρα πατριώτης. Εμείς οι Αριανοί που είμαστε μικρή ομάδα. Τι είστε? Και εκείνο το φιλαράκι σου, το κανελάκι και τον άλλο το περίεργο που έχει εκεί στο ρόλο. Ο κανελάκι σε φταίει. Που φάγατε τα λεφτά και χρωστάτε ένα εκατομμύριο στην ΔΕΗ. Ο κανελάκι σε φταίει. Παγκάρι. Ο Καρυπίδης δεν χρωστάει πουθενά, είναι καθαρός. Για όλα τα καλά παίχτη σου την χρωστάει. Επειδή ο Άρης έρχεται και τρέμει το φιλοκάρδι σας εκεί στο δικό σας το ραδιομέρα. Ναι, τρέμουμε. Θα ανέβει άρεσε. Τρέμει πολύ το φιλοκάρδι σας εκεί. Το ΠΑΟΚ FM, το κλαψιάρικο που πλέτα το πρωί μέχρι το βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Εκείνο κράζει τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αν δεν έφυγε ο ίδιος. Εσύ δουλεύεις. Εκείνο κράζει τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, το ραδιομέρα. Εσύ δουλεύεις σε ράπλο που το έχει Αριανός και παίζει ΠΑΟΚ. Βλάχο, πατριώτη. Με Αριανό ιδιοκτήτη παίζει πάω! Βλάχο πατριώτη! Ποιος είναι? Εύλαχο πατριώτη! Άμα είναι το ραδιόφωνο ο Αριανός, το δικό σας μπορεί να είναι ο Μαρινάκης μέσα μαλάκα. Ολυμπιακό παίζει το ραδιόφωνο. Του τίμη του Παπαϊλώνου! Του τίμη του Παπαϊλώνου! Του Αριανού πρωτοσέλιδο να έχει το πάω! Εγώ τίμη δεν βλέπω εκεί πέρα, κανένα τίμη δεν βλέπω. Βλάχο πατριώτη εσύ! Βλάχο πατριώτη! Παλιέ πασοξίδες με τις κοιλιές. Δημόσιο, εσύ βλαχοπατριώτη που παίρνει παιδιά και μαύρα. Στέρεψε η κάνουλα με το Πασόκ και μου έγινες χρυσαυγίτης με τους Αγγλωτούς Σταυρούς. Λοιπόν, στη Βουλγαρία πηγαίνεις και πας στο Ζαντάρσκι. Μαζευτείτε λίγο. Άσε ρε το παραμύθιο. Γιατί τώρα που έρχεται ο Άρης θα τρέμει το φιλοκάρδι σας. Πάρκισον με ποιος εμπόρχεται ο Άρης. Θα τρέμει το φιλοκάρδι σας τώρα που έρχεται ο Άρης. Με ποιος εμπάρκισον έρχεται ο Άρης. Και κάτι παραγωγή σαν και εσένα. Κοιτάξτε να πληρώσετε τα εκατομμύρια τη ΔΕΗ. Και ας τους παραγωγούς σαν και εμένα. Όνας είναι το φίλο του πάνω από τον Ολυμπιακό. Να σε πάρει έχω ένα εκατομμύριο τη ΔΕΗ χρωστά. Βλάχο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει. Το κεμπέκι της ΔΕΗ. Βλάχο. Πατριώτη. Έρχεται ο Άρης. Προστάει 3.800. Επόμενη γραμμή. Για χαρά. Άντε μπράβο πατριώτη. Άντε πασοξίες. Εάν το ραδιόφωνο.